Είναι μια ιδέα η οποία ήρθε από τις σχολικές επιτροπές όταν ξεκίνησε η υπόθεση του COVID για να μπορέσουμε να έχουμε ποιοτική απολύμανση στα σχολεία. Ήταν μια ιδέα του συνόλου της σχολικής επιτροπής για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτελέσμα στην απολύμανση των σχολείων. Να πάρουμε ατομοκαθαριστές. Προβήκαμε σε διαγωνισμό, πήραμε 2-3 προσφορές και προτιμήσαμε την τοπική αγορά. Το έχω ξανατονίσει πολλές φορές ότι είμαστε υπέρ της τοπικής αγοράς και όχι κάτι άλλο εκτός ΚΟ. Το συγκεκριμένο κατάστημα, ο Kostoglou Store, έχει την καλύτερη μάρκα σε Kärcher και ήταν και πιο φθηνή στην προσφορά. Και προδίκαμε στην αγορά αυτών των ατμοκαθαριστών. Θα μοιραστούν σε κάθε σχολείο, θα γίνει και επίδειξη για να μπορέσουν να δουν πώς δουλεύει οι ατμοκαθαριστές. Και ταυτόχρονα μια ενημέρωση. Πώς θα γίνει, ένα σε κάθε σχολείο? Ναι, θα συνεχθούμε με το κατάστημα. Θα γίνει ένα σε κάθε σχολείο. Εκεί που χρειάζονται δύο, θα βάλουμε δύο. Γιατί υπάρχουν και παραρτήματα κάποιων σχολείων που δεν μπορεί να κουβαλάει τον ατμοκαθαριστή ή καθαρίστρια για να πηγαίνει στο παράρτημα. Και θα δούμε τη λειτουργία του στην επίδειξη, πώς θα λειτουργεί. Ο καθαρισμός των σχολείων γίνεται ποικίλος σε όλα τα σημεία. Θρανία, καρέκλες, κουρτίνες, τείχους, πατώματα, ειδικά τουαλέτες. Το τόνισα σήμερα και σε πρωινή εκπομπή, ειδικά οι τουαλέτες θα έχουν πλήρη απολύμανση πριν και μετά ή στη διάρκεια του σχολείου και έτσι θα αποφευθεί το κάθε ενδεχόμενο περίπτωσης COVID ή οτιδήποτε άλλο, διάφορες ιούς ή οτιδήποτε. Θα σας πει και ο τεχνικός τις λεπτομέρειες για τον τρόπο καθαρισμού και το τι μπορεί να παρέχει σε ένα σχολείο ο ατμοκαθαριστής. Η επισήμανση από τις σχολικές επιτροπές είναι να ατμίζονται τα πάντα στις σχολικές. Εννοείται να ατμίζονται τα πάντα, γίνεται η καλύτερη απολύμανση και μετά μπορεί να περάσω ή πριν ή μετά, προφανώς μετά, και τα σχετικά πολυπαντικά, χλωρίνη ή οτιδήποτε, και θα είμαστε όχι μόνο 100% σίγουροι ότι έχουμε καθαρά και απολυμμένα σχολεία, θα είμαστε πάνω από 100% σίγουροι πλέον για αυτή τη δουλειά. Κύριε Παπα-Νικολάου, ως συνεργάτης της Kärcher και είστε εδώ στο κατάστημα τον κύριο Kostoglou, θα θέλαμε να μας δώσετε μερικές πληροφορίες ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα, τι ακριβώς, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία το κάνουν υπερτέρη. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δήμος αποφάσισε να κάνει μια τέτοια αγορά και να προτιμήσει την εταιρεία μας. Η εταιρεία μας είναι μια πολυεθνική η οποία εδώ στην Ελλάδα είναι περίπου στα 30 χρόνια. Η αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος είναι πάρα πολύ αξιόπιστη και σωστή. Καθαρίζουμε και απολυμμένουμε με φυσικό τρόπο όλες τις επιφάνειες που προανέφερε ο συνεργάτης σας. Χρησιμοποιούμε μόνο φυσικό νερό, δεν βάζουμε κάποια άλλα χημικά μέσα στο μπόιλερ της μηχανής. Χρησιμοποιούμε δηλαδή επιόνισμα νερό? Όχι, δεν χρειάζεται, είναι μόνο καθαρό νερό, το οποίο αφήνουμε να δράσει σε οποιαδήποτε επιφάνεια επάνω που θέλουμε να καθαρίσουμε, είτε είναι το θρανείο, είτε είναι τα καθίσματα, είτε είναι οι τουαλέτες που προανέφερατε κτλ. Περίπου 30 δεύτερα να δράσει επάνω η επιφάνεια από το χημικό, από το καθαρό νερό που βγαίνει μέσα από το μπόιλερ, το οποίο είναι πάνω από 100 βαθμούς θερμοκρασία. Είναι εύκολο στην χρήση? Είναι πανεύκολο στη χρήση του, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα προϊόν πάρα πολύ ευκολόχρηστο, όπου μπορεί να το δουλέψει οποιαδήποτε κυρία που έχετε μέσα στους σχολικούς χώρους και καθαρίζουν και απολυμμένουν τις επιφάνειες. 100 βαθμούς, αγαπητέ. Στους 100 βαθμούς και πάνω μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε απολύμανση όλων των μικροοργανισμών μέσα και είναι και η οικογένεια των COVID που έχουμε αυτή τη στιγμή την έξαρση με το COVID-19. Κύριε Μήτρου, θα θέλω να σας ρωτήσουμε και σε ό,τι αφορά τις μάσκες, επειδή έχουν καθυστερήσει από την ΚΕΔΕ που έχει την ευθύνη της αποστολής. Αν έχουν έρθει, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε και αν έχουν διανεμηθεί στα σχολεία. Έχουν έρθει εχθές και έχουν διανεμηθεί στα σχολεία. Υπάρχει μας ένα πρόβλημα τεχνικό, μπορώ να το πω. Κάποιες μάσκες είναι υπέρογγες, είναι πολύ μεγάλες. Αυτό το πρόβλημα που έχει αναδειχθεί χθες σε όλα τα σχολεία. Σε όλα τα σχολεία θα επιστρεφούν στην Σχολική Επιτροπή και η Σχολική Επιτροπή με δικό της τρόπο θα επικοινωνήσουμε με την ΚΕΔΕ το πώς θα επιστραφούν πίσω για να μας έρθουν οι άλλες. Υπάρχουν άλλες δύο αποστολές μασκών οι οποίες έχουν ακυρωθεί για να έρθουν τρεις σε κάθε παιδί.
και να έρθουν οι σωστές αναλογίες. Τα σωστά έχει έρθει κάποια αποστολή τα οποία να είναι σωστά? Όχι, ναι, έχουν έρθει. Γιατί υπάρχουν δύο νούμερα, τρία νούμερα. Υπάρχει η μικρή, η μεσαία και η μεγάλη. Τη μικρή και τη μεσαία την κρατήσαμε για την υπηαγωγή και για τα δημοτικά και όσες μπορέσαμε στα γυμνάσια και λύκεια. Και από εκεί και, μετά τα μεγάλα νούμερα θα επιστραφούν για να τα ανταλλάξουμε με μικρότερα νούμερα. Δηλαδή τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία έχουν από τώρα μάσκες. Ναι, έχουν, ναι, έχουν μάσκες. Δεν δώσαμε μεγάλες μάσκες στον οποίο είναι κατανοητό γιατί δεν είναι μικρά παιδάκια, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν σε διάφορα χρώματα και οι μεγάλες που είναι σε χρώμα χακί, οι μαύρες, θα επιστραφούν πίσω γιατί είναι υπέρογκες. Δεν έχουν καμία σχέση με μάσκες. Καλύπτουν όλο το πρόσωπο. Ούτε μάτια, ούτε τίποτα. Και άρα, δηλαδή, σε αναμονή να έρθουν για τα μεγάλα παιδιά του γυμνασίου, λυκείου, δηλαδή, να έρθουν νέες μάσκες. Ναι, και βεβαίως μάσκες και τα παγουρίνια δεν έχουν έρθει. Τι γίνεται με τα παγουρίνια? Δεν ξέρουμε, είναι άγνωστο το που βρίσκονται. Αυτά δεν σας ήρθαν καθόλου? Καθόλου. Δεν μας έχουν έρθει καθόλου, είναι άγνωστο το που βρίσκονται. Έχουν μόνο ανακοινωθεί. Έχουν μόνο ανακοινωθεί, ναι. Αυτό. Έχετε κάποια διαβεβαίωση ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή με τα παγουρίνια, αν τελικά θα σταλθούν ή τελικά... Δεν έχουμε καμία ειδοποίηση προς το παρόν, θα το δούμε.